Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 780 ευρώ, οργισμένη ήταν η αντίδραση από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και με τους πολίτες να κάνουν λόγο για ψίχουλα εν μέσω του κύματος ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης. Αν λάβουμε υπόψη μας την εκτόξευση των καυσίμων, του πληθωρισμού, ακόμη και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα φτάνει το 15%. Όλα ακριβώς αυτά πλησιάζουν και βλέπουμε ότι το μόνο που αυξάνεται ακόμη και στην Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο της περιφέρειας, είναι ότι αυξάνονται τα νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Θα ήθελα να δω έστω και έναν από τους 300 βουλευτές να ζήσουν με τα λεφτά που παίρνει ο κατώτατος εργαζόμενος. Θα ήθελα να τους δω πώς θα πληρώσουν το ρεύμα, πώς θα πληρώσουν το νερό, πώς θα πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους, έτσι όπως ιδιωτικοποίησαμε και την παιδεία, και γενικά πώς θα τα βγάλουν πέρα για ένα χρόνο με τα λεφτά που παίρνει ο κατώτατος εργαζόμενος. Ούτε με τα κουπόνια μπορούμε να ζήσουμε, ούτε με αυτό την αύξηση μπορούμε να ζήσουμε. Και αν δεν το βάλουν καλά στο μυαλό τους και οι 300 που είναι στη Βουλή, θα φτάσουμε σε άλλα επίπεδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ο κόσμος έχει πλέον φτάσει τα όρια του, τα έχει ξεπεράσει. Αν πας στο σουμάκι και παίρνεις τα πράγματα 15% πάνω, αυτά που δίνουν τι είναι, ψίχουλα δεν είναι. Αλλάξουν οι μυαλά, θα κοιτάξουν το λαό. Όχι την εργοδοσία, το λαό. Καλιά να στάζει παρά να κοπεί. Καλά είναι. 780 καλά είναι. Όχι πως είναι, δεν ζεις σωστά με τα 780, από τα 530 καλιά τα 780. Ψίχουλα. Ψίχουλα, δεν φτάνουν πουθενά. Τα παιδιά, δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι συνταξιούχος, αλλά τα παιδιά πώς θα ζήσουν με αυτά τα χρήματα. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός Εργασίας δεν σεβάστηκε ούτε καν την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας για ΣΕΕ στα 826 ευρώ που αποτελεί το χείλος του γκρεμού για το όριο της φτώχειας η χώρα μας. Δεν μπορεί να βγαίνει σε ένας υπουργός και να καθορίζει τον ελάχιστο. Θα πρέπει να ερωτηθούν και οι εργοδότες αν μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα, αλλά και οι εργαζόμενοι αν μπορούν να ζήσουν με αυτά τα χρήματα. Όμως βλέπουμε να βγαίνει να δηλώνει κατά πολύ λιγότερο, κάτω από τα 826, τα 780. Αντικειμενικά είναι λίγα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πού πάει. 300-500 ευρώ το ενίκιο, μετά 200 ευρώ ρεύμα. Πού πάει. Ευχαριστημένοι πρέπει να είμαστε. Αφού θα ανεβαίνουν, ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι μισθές, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Εντάξει, μια χαρά, αφού αυξήσανε καλό είναι. Τώρα δεν είναι όμως αυτός ο μισθός που πρέπει να είναι στα παιδιά. Δεν γίνεται, αυτό είναι πολύ. 780. Ναι, αυτό είναι πολύ. Το ξέρεις πόσο πάρω εγώ, 232 ευρώ αναπηρία. Και δεν το αξίζει ούτε ένα λεπτό τώρα. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε ο ελάχιστος μισθός να καθορίζεται από ελεύθερες διαβουλεύσεις των κοινωνικών φορέων και να επιστρέψει τις τριετίες στους Έλληνες εργαζόμενους που τους έκλεψαν οι μνημονιακές πολιτικές. Υπάρχει ένας μνημονιακός νόμος του 12 που λέει ότι αν δεν πέσει η ανεργία κάτω από το 10% δεν επιστρέφονται οι τριετίες, δεν επανενεργοποιούνται οι τριετίες. Τι γίνεται όμως τώρα με το ΔΥΠΑ, δηλαδή τον ΟΕΔ. Δεν κάνει διασταυρώσεις με το εργάνιο. Από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται σε 780 ευρώ ενώ παράλληλα αυξάνονται 19 επιδόματα συνολικά. Να υπάρξουν γενναίες αυξήσεις διεκδικούν εργαζόμενοι.